Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, μία μητέρα. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Θα δώσουμε και συνέχεια, εννοείται, τις επόμενες ημέρες. Έχει να κάνει με το θέμα των συνοδών. Να πούμε καλημέρα στην μητέρα η οποία μας ακούει. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Αγαπητού. Χθες μιλώντας μαζί στο τηλέφωνο, μου δώσατε άλλο ένα παράδειγμα, γιατί το δικό σας το παράδειγμα δεν είναι το μοναδικό. Μου δώσατε άλλο ένα παράδειγμα, λοιπόν, που έχει να κάνει με το παιδί σας και κάποια άλλα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να μοιράζονται δύο συνοδούς. Πείτε μας, σας παρακαλώ, σε αριθμούς και τι πρέπει να κάνει ένα συνοδός και την κατάσταση, βεβαίως, που πρέπει να αντιμετωπίσει και ένα παιδί. Ο αριθμός εννοείται των συνοδών είναι πάρα πολύ μικρός για τα συγκεκριμένα παιδιά. Mm-hmm. Άμα ελέξουμε τις ανάγκες του κάθε παιδιού, ναι, και συγκεκριμένα από τα 7 παιδιά που πρέπει να προσέχουν οι δύο συνοδοί, τα 4 είναι στο φάσμα του αυτισμού. Άρα έχουμε 7 παιδιά με 2 συνοδούς. Μέσα από αυτά τα 7 παιδιά, οι 4 είναι στο πεδίο του αυτισμού. Μάλιστα, αν κατάλαβα καλά. Ναι, ναι. Mm-hmm. Και ποια είναι η απάντηση, δηλαδή εσείς λέγοντάς σας αυτό, παίρνοντας αυτή την απόφαση, ή αυτοί που την πήραν, οι αρμόδιοι, δεν ξέρω. Τι σας είπαν, πώς το δικαιολόγησαν? Βασικά προσπαθούσαμε επανελειμμένα να μιλήσουμε με κάποιον από την επαρχιακή επιτροπή. Καμία απάντηση, κλασικά. Ναι. Κατάφερα να μιλήσω χθες με τον αναπληρωτή, την επιθεωρητή της ειδικής εκπαίδευσης, ο οποίος σε επικοινωνία που είχε με την συνδετική λειτουργό, μου ανέφερε ότι με βάση τις μελέτες που είδαν, είναι ότι οι δύο συνοδοί μπορούν να φροντίσουν τις ανάγκες των αυτών παιδιών. Είναι στο ίδιο σχολείο αυτά τα παιδιά? Ναι, είναι στο ίδιο, σε διαφορετικές τάξεις. Nice. Είναι 2 στην πρώτη, 2, αν δεν κάνω λάθος, στην δεύτερη τάξη. Mm-hmm. Και άλλα 3 στην πέμπτη. Ναι, εντάξει, δεν έχει και σημασία. Ναι, το θέμα είναι ότι είναι στο ίδιο, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση είναι στο ίδιο σχολείο, γιατί υπάρχουν και συνοδοί που πρέπει να αλλάζουν και σχολεία κιόλας. Αυτό που θέλω τώρα να ρωτήσω, ήταν και πέρσι το ίδιο? Ήταν οι δύο συνοδοί για τα υπόλοιπα παιδιά. Προσθέθηκαν 2 παιδιά. Άρα ήταν πέρσι 2 συνοδοί για 5 παιδιά. Φέτος προσθέθηκαν 2 παιδιά. Άρα έχουμε 7 παιδιά αυτή τη στιγμή, στη δική σας την περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά οι συνοδοί δεν έχουν αυξηθεί. Όχι, ενώ οι ανάγκες των παιδιών έχουν αυξηθεί φυσικά. Ναι, για όνομα του Θεού. Μιλάμε για 2 παιδιά περισσότερα. Τι μου λέτε τώρα? Και όχι μόνο. Είναι πρώτη τάξη. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πρωτάκια έχουν διαφορετικές ανάγκες. Σίγουρα και πιο πολλές κιόλας. Και ναι. Ναι, όχι μιλάμε για παιδιά με αναπηρία. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ζητάτε για να το ακούσουν, αυτοί που πρέπει να το ακούσουν, τι ζητάτε? Ζητάμε τουλάχιστον ακόμη μία συνοδό, για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των παιδιών μας. Γιατί καλύτερα από εσάς, φαντάζομαι, τους γονείς κανείς δεν ξέρει τα παιδιά σας. Εννοώ το πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος τέλος πάντων εξετάζει τα παιδιά, είναι σε συνεννόηση μαζί με τους ειδικούς που βλέπουν το κάθε παιδί, ενώ ιδιωτικά. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Μου έχουν αναφέρει ότι έχουν, με βάση προγράμματος που έχουν σχεδιάσει γραπτός, ότι με τους δύο συνοδούς βγαίνουν. Δεν καταλαβαίνω το βάση γραπτός, γιατί εγώ βλέπω στην πράξη τα παιδιά μας και συγκεκριμένα το δικό μου, και γραπτός δεν βγαίνει τίποτα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατώτατος μισθός. Θέλω να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το έχουμε, παιδιά, να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αμέσως μετά είναι μαζί μας ήδη ο Υπουργός της Εργασίας.